Δυσαρεστημένοι είναι οι αυτοδιοικητικοί φορείς του Ρεθύμνου με την πανεπιστημιοποίηση του ΤΕΙ Κρήτης αντί για την ενίσχυση του υφιστάμενου Πανεπιστημίου Κρήτης. Εάν ωστόσο δεν γίνει αυτή η πανεπιστημιοποίηση έγκαιρα και παραμείνει το ΤΕΙ Κρήτης μοναδικό ΤΕΙ ανά την Ελλάδα στο μηχανογραφικό, τότε από πρωτοπόρο ΤΕΙ θα γίνει ουραγός στον ΑΕΗ. Θα πανεπιστημιοποιηθούν τα υφιστάμενα τμήματα διοίκησης και τουρισμού του ΤΕΙ Κρήτης και θα ιδρυθεί νέο αντίστοιχο τμήμα στο Ρέθυμνο. Εκεί υπήρχε η αντίδραση από το Ρέθυμνο ότι θα είναι δύο τμήματα σε ένα νησί αλληλοεπικαλυπτόμενα. Εκεί λοιπόν μας είπαν ότι το τμήμα των ΤΕΙ υπάρχει ήδη και δεν μπορεί να κατηργηθεί και βεβαίως το τμήμα τουρισμού στο Ρέθυμνο θα έχει συγκεκριμένη κατεύθυνση και θα ιδρυθεί στα πλαίσια του ήδη υπάρχοντος Πανεπιστημίου Κρήτης. Στα ΣΥΝ, η δέσμευση για χρηματοδότηση από πλευράς Υπουργείου της κατασκευής νέων φοιτητικών εστιών στο Ρέθυμνο με 2.000 κλίνες και στο Ηράκλειο με 1.000, όπως και για την ανέγερση διοικητηρίου στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου. Ενδέχεται δε να ολοκληρωθεί το μεγάλο αμφιθέατρο, όπως και σίγουρα θα επεκταθεί η Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη και θα προχωρήσει η κατασκευή πειραματικών σχολείων και πεζόδρομου που θα συνδέει το Πανεπιστήμιο με την πόλη. Ουσιαστικά και μακροπρόθεσμα αδικείται. Και ακαδημαϊκά και λειτουργικά. Θέσαμε στον κύριο Υπουργό όλοι μαζί οι θεσμικοί φορείς του Ρεθύμνου τη σκέψη και τις αντιρρήσεις μας και ελπίζω η διαβούλευση που θα επακολουθήσει να φέρει καλύτερα αποτελέσματα. Οι φορείς του Ρεθύμνου ζητούν και δεύτερο τμήμα τεχνολογικής κατεύθυνσης στο υποπανεπιστημιοποίηση ΤΕΙ με το υφιστάμενο τμήμα μηχανικών μουσικής τεχνολογίας και ακουστικής να γίνεται πενταετούς φοίτησης αλλά χωρίς τη δέσμευση του Υπουργείου για δεύτερο τμήμα και ενώ ο Δήμος προσφέρει ακίνητο για τη μεταστέγαση και καλύτερη λειτουργία του νέου πανεπιστημίου. Θα ιδρυθεί επί της ουσίας ένα τρίτο πανεπιστήμιο στην Κρήτη το οποίο θα περιέχει αντικείμενα αναβαθμισμένα έτσι ώστε συμπληρωματικά των άλλων δύο ιδρυμάτων ώστε να ολοκληρωθεί η βεντάλια των επιστημονικών θεμάτων τα οποία θα προσφέρονται στην ανώτατη εκπαίδευση του νησιού.